Οι καιρικές συνθήκες των ημερών δεν μας επιτρέπουν να δράσουμε διαφορετικά. Έχουμε υποχρέωση να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι συμπολίτες μας σε αστεγία να προφυλαχθούν από την ζέστη κατά τις ημέρες του καύσωνα. Ήταν το μήνυμα συνολικότερα των αρμόδιων αλλά και των υπουργών της κυβέρνησης σχετικά με τον καύσωνα που διανύει η χώρα. Ιδιαίτερη μέρημνα πρέπει να ληφθεί για την ενημέρωση, καθώς και για την τήρηση των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού. Ενώ περισσότερες πληροφορίες θα υπάρξουν στην πλατφόρμα του ΕΟΔΙ, ήταν το κυρίαρχο μήνυμα και της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Ωστόσο, ο Δήμος Καβάλας αποφάσισε με δική του πρωτοβουλία να ανοίξει τις αίθουσες των ΚΑΠΗ του Δήμου Καβάλας και φυσικά με τα κατάλληλα κλιματιστικά να μπορέσει να δώσει ανάσες δροσιάς στους ηλικιωμένους αλλά και σε ευπαθείς ομάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ώρες θα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ όπως τονίζει και ο πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Καβάλας, κ. Φιλίμων Ξυλόγης, υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει και παράταση, αν φυσικά χρειαστεί. Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκινήσει με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές, ιδίως από το 2017 και μετά, ίσως έχουμε και τις πιο θερμές ημέρες. Και το τμήμα σας και το δικό σας χαρτοφυλάκιο έχει αποφασίσει ως έκτακτα μέτρα να παρέχει κλιματιζούμενες αίθουσες στους συμπολίτες μας. Ακριβώς έτσι. Επειδή οι θερμοκρασίες είναι πολύ ανεβασμένες, χρόνια είχαμε, όπως προείπατε, να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες, αποφασίσαμε για όποιους συμπολίτες μας χρειάζεται να ανοίξουμε τις 4 αίθουσες των ΚΑΠΗ που είναι κλιματιζόμενες, δηλαδή τα 4 ΚΑΠΗ της πόλης που υπάρχουν. Αυτά που είναι στον Άγιο Λουκά, στο Βύρονα, στον Άγιο Αθανάσιο και εδώ στα ποταμούδια που είμαστε, γιατί πιθανόν κάποιοι συμπολίτες μας να το έχουν ανάγκη να βρουν μια όαση δροσιάς. Είμαστε ανοιχτοί, όλα θα εφαρμοστούν με τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει γύρω από τον COVID, μασκούλες, αποστάσεις, το προσωπικό μας θα είναι παρόν και η λειτουργία του για αυτή τη βδομάδα που διανύουμε τις μέρες καύσιμα θα είναι για όλες τις μέρες και από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Που αυτό, αν δούμε ότι χρειάζεται λιγότερο ή περισσότερο, θα το ξαναδούμε και αναθεωρούμε. Από εκεί πέρα, ωστόσο, ο Δήμος Καβάλας αποφάσισε να ανοίξει τις συγκεκριμένες αίθουσες και φυσικά καλεί όλους τους πολίτες με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν μέχρι στιγμής από τον COVID-19 να προσέλθουν για να δροσιστούν. Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Υπήρξε μια γενική ανακοίνωση μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διευκρινιστικές δεν ήρθαν καθόλου και ό,τι κάνουμε το αποφασίσαμε μόνοι μας εδώ. Γιατί η ανακοίνωση που είχαν βγάλει ήταν μια γενική ανακοίνωση για τα επαγγέλματα που είναι εκτεθειμένοι οι άνθρωποι έξω, για τις ευαίσθητες ομάδες, για όλα τα υπόλοιπα, για τους ηλικιωμένους, για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, δεν έλεγε καμιά διευκρίνηση και ούτε καν οδηγίες πώς πρέπει να είναι σύμφωνα με τον COVID. Mm-hmm. Γι' αυτό τα βάλαμε κάτω εδώ πέρα και είπαμε ότι θα ανοίξουν, θα κρατήσουν τις αποστάσεις και τα μέτρα και θα χρησιμοποιήσουμε αίθουσες που ήταν κλειστές λόγω COVID για ανθρώπους μας. Συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, πιθανόν το χρειαστούν. Κάποια άλλη βοήθεια από το τμήμα σας θα υπάρξει, ειδικά για την τρίτη ηλικία, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε να δείτε, όλο το προσωπικό μας είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί οτιδήποτε. Το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι τρέχει κανονικά, απλά τώρα προβληματιζόμαστε για τις ώρες που θα είναι και αυτά τα παιδιά έξω, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολα. Από εκεί και πέρα τα αυτοκίνητά μας και δύο μηχανάκια που παραλαμβάνουμε σήμερα θα είναι σε ετοιμότητα να παρέχουν οτιδήποτε στους συμπολίτες μας. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος Καβάλας, συμμετέχοντας και στο έκτακτο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, δηλώνει πανέτοιμος για τις περιπολίες αλλά φυσικά για την προσφορά από δικής του πλευράς που αφορά την μέρημνα για τις πυρκαγιές. Πρέπει να τονιστείτε, όπως ξεκαθαρίζει και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κ. Κυριάκος Σταυρίδης, ή ο Δήμος Καβάλας παρέχει τα οχήματά του προς την πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας για τους ελέγχους αλλά και για την βοήθεια που ίσως χρειαστεί σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο κύριος Κυβράκης διεύθυνε την όλη συζήτηση. Ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δασαρχείο, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμεναρχείο, οι εθελοντικές ομάδες και όλοι οι δήμαρχοι. Προσπαθήσαμε να δούμε, φυσικά και η πυροσβεστική με τον κύριο Μαδρανή, προσπαθήσαμε να δούμε τι μέσα μπορούν να διαθέσουν σε κάποια περίπτωση όλοι οι Δήμοι. Ήταν μια πολύ καλή συζήτηση. Επαυχόμαστε όλοι να προκύψει κάτι, αλλά σίγουρα αυτές τις δύο μέρες, σήμερα και αύριο που είμαστε στο πορτοκαλί, θα πρέπει να προσέχουμε όλοι και θα πρέπει, έτσι κι αλλιώς έχει απογορευτεί η κίνηση στα βουνά και στα διάφορα δασίλια περιμετρικά, όπως και στα χωριά, θα πρέπει να προσέχουμε όλοι, να μην έχουμε εργασίες οι οποίες γίνονται με ηλεκτροκολλήσεις ή να ανάψουμε κάποια φωτιά για να σβήσουμε ή με λυσοκόμη με τα διάφορα μέσα που διαθέτουν. Είναι δύο μέρες οι οποίες
είναι στο πορτοκαλί και μπορεί να πάει και στο κόκκινο. Ας κάνουμε υπομονή, ας κάνουμε τις εργασίες αυτές κάποια άλλη μέρα. Εμείς σαν Δήμοι, σαν Δήμος τουλάχιστον εμείς, όλα τα οχήματα τα έχουμε θέσει στην πυροσβεστική. Έτσι καλλιώς ο κύριος αρμόδιος και υπεύθυνος για ό,τι γίνει, το συντονισμό τον έχει η πυροσβεστική. Απευχόμαστε, είπα και πάλι, να γίνει κάτι, αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις οι οποίες φυσικά είναι στα μέτρα. Σε επιφυλακή πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας με συχνές περιπολίες σε κρίσιμα σημεία του Δήμου Καβάλας, όπως είναι φυσικά το ύψομο Βασιλάκι, ο Άγιος Σύλλας, αλλά ακόμη και η περιοχή στο χωριό Ζυγός. Όπως τονίζουν και ξεκαθαρίζουν αρμόδιοι φορείς, συνιστούν οι πολίτες να είναι ιδιαίτερη προσεκτικοί τις τελευταίες ώρες αλλά και τις επόμενες ημέρες, καθώς δυστυχώς η Καβάλα είναι σε κλειοκαύσωνα και θα πρέπει να τηρηθούν οι αυστηρές οδηγίες που έχουν δοθεί από την πολιτική προστασία.